γράφεις, περίμενε εδώ, μου επιτρέπεις. Ωραία. Βρισκόμαστε στον εξώστη του Φελεστίνου, πριν ανοίξει το μαγαζί. Είναι μια μουσική βραδιά, θα γίνει, δεν ξέρω τι εγώ, θα έρθει ένας να παίξει ένα περίοδο. Αλλά σημασία ότι βρισκόμαστε εδώ με τον Φίβο, ο οποίος επιμελείται του site, επιμελείται του με γενική συντάσταση, του site μουσικόβαγόνι.com και όχι gr.com, διότι κάνει διεθνή καριέρα και θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για το μουσικό βαγόνι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι. Καλώς σε βρήκα, Σάββατο, στο Φελεστίνο, στο χωριό σου, το μέρος όπου μεγάλωσες και μεγάλωσες και θα μεγαλώσω κι άλλο, λίγο, όχι πολύ. Έχεις ξαναβρεθεί στο Φελεστίνο? Παλιά, πριν από πολλά χρόνια. Ήταν ακόμα στα μπετά το χωριό. Πέρασα, όχι να μην κορυδεύω, πέρασα όταν ήμουν πολύ μικρός, πέρασα για λίγο, δεν θυμάμαι τίποτα. Από το λίγο που, γιατί έχεις από το μεσημέρι εδώ, από το λίγο που έχεις δει το χώρο, το Φελεστίνο, τους ανθρώπους. Μ' άρεσε πολύ εδώ. Όχι, δεν. Γενικά δεν έχω για να σχηματίσει άποψη. Πρέπει να έχει μυαλό, πράγμα το οποίο εγώ δεν κατέχω, όπως καταλαβαίνεις. Δυστυχώς. Αλλά είναι πολύ ωραία, είναι αμφιθεατρικά. Είναι... Και είναι και ένα μέρος. Αυτό που θα πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, ξέρω. Επειδή είναι η γενέτειρα του Ρίγα Φεραίου Βελαστινή, όταν ήμουν μικρός, πολλά χρόνια πριν, και πήγαινα στο Λύκειο ακόμα, ήταν τότε. Εγώ πήγα στο Λύκειο από το 70, στο γυμνάσιο το 1974 στο 1980 μετά τη μεταπολίτευση. Όχι. Ήσουν υποψία ακόμα στο μάτι του πατέρα σου. Ναι, λοιπόν. Ήμουν οργανωμένο στη νεολαία Ρίγα Φεραίου του ΚΚΕ εσωτερικού. Δηλαδή το ΚΚΕ εσωτερικό το οποίο μετά έγινε σημασία. Και παράδεξε. Και παράδεξε. Τότε λεγόταν Ρίγα Φεραίου. Και έβγαζε μάλιστα περιοδικό που λεγόταν Ο Φούριο. Και το πουλούσα στου δρόμου. Ό,τι να είναι. Άρα μπορεί να επισκεφτεί και αύριο το σπίτι. Αύριο φεύγω πολύ νωρί το πρωί πάνω από αλόνσο. Δυστυχώ. Μάλλον κάποια άλλη στιγμή. Η οποία είναι εκεί έξω και είναι στο παραστατικό. Και ήταν ο πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν. Κατά το ίμιση είχαμε του κόλπου. Γιατί είδαμε και το σποτ που έκανε. Το διαφημιστικό την πρόθεση του νησιού, όχι σποτ. Μάλλον την αφήσα στο τέλο. Μου το ζήτησε ο δήμαρχο Σαλονίκη και φυσικά η πανέλευση για το νησί οτιδήποτε. Λοιπόν, Στάθη, εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, δεν σε γνωρίσαμε τώρα τα ροφιλιά, αλλά προφανώς από το τζάμι. Okay. Τι μνήμες σου ανακαλεί εκείνη η εκπομπή και πόσο μάλλον όταν έκλεισε τώρα, γιατί θέλω και ένα σχόλιο για την κατάσταση που να το πάρουμε ανάποδα. Ναι. Το γεγονός ότι έκλεισε η το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό στοιχείο, ούτε ένα θετικό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Όλη αυτή η θεωρία περί σπατάλης και οργανισμού που πρέπει να κλείσει και αυτά είναι με συγχωρείτε την έγκριση του κόλου, τελείως όμως. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε είναι ιταμός, φασιστικός, απολυταρχικός και απαράδεκτος. Και εν πάση δεν είναι τρόπος όπως είχε διορθώσει τη δημόσια τηλεόραση. Αυτοί οι διάδρομοι που την έκλεισαν την είχαν στα χέρια τόσα χρόνια. Ας την έφτιαχναν. Και ας μην πούμε παραμύθια τώρα. Αλλά το κλείνω γιατί νευριάζω πραγματικά πάρα πολύ το σκέφτομαι αυτό. Και επειδή πέρασε και 20 χρόνια στην έδρα, στα οποία έκανα δουλειά, πήρα χρήματα, απέκτησα αναγνωρισιμότητα κλπ. Αλλά το κυριότερο απ' όλα γνώρισα ανθρώπους. Γνώρισα στην ΕΡΤΡΙΑ, ας πούμε, 500 ανθρώπους. Από τους 500 ανθρώπους ήταν ένας αργόμιστος και ένας απατεώνας. Και σήμερα τιμωρούνται οι υπόλοιποι 498, πράγμα που δεν έχει καμία όμως. Αυτό. Κατά τα άλλα. Όσον αφορά το τζάμι. Το τζάμι ήταν μια πολύ ωραία μουσική εκπομπή της εποχής του. Ήταν προϊόν της εποχής του και αντικατόπιν την εποχή του. Το οποίο κάτσε πέντε τολμώνων πολύ ωραία χρόνια και ευτυχώς για εμάς που παρουσιάζαμε, ο κόσμος θυμάται μόνο τα θετικά και όχι τα αρνητικά, τα οποία υπήρχαν πολλά. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, που θέλω να πω. Αλλά εντάξει, άμα δεν είναι. Μετράει η ουσία προφανώς. Και η συνουσία μετράει, αλλά. Ναι. Απλώς ότι αν δεν κάνει λάθη, δηλαδή μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθη. Το κάνουν πάρα πολύ καλά από ό,τι κάνουν. Ναι. Άμα δουλεύει, και εμείς κάναμε πολλά και χοντρά. Αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο, όπως είπα, είναι αντικατόπιζε την εποχή του και την. Την αποτύπωση την εποχή του στο επίπεδο της μουσικής και δευτερευόντως της κοινωνίας. Και τώρα όσον αφορά την τηλεοπτική σου παρουσία στο Ράδιο Αρβίλα, η νεολαία σε γνωρίζει από εκεί, εμείς σε βλέπουμε από εκεί, θα συνεχιστεί η εκπομπή. Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε. Καταρχήν τώρα που μιλάμε είναι 6 Ιουλίου, έχουμε μπροστά μας Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 3 γεμάτους μήνες καλοκαιριού, θα το σκεφτούμε, δεν ξέρω. Λογικά ναι, αλλά τώρα εντάξει. Αυτά ξέρετε δεν αποφασίζουμε τελευταία στιγμή. Βρισκόμαστε, λέμε πάμε το κάνουμε, δεν πάμε. Πάμε, δεν πάμε. Μέχρι στιγμή 5 χρόνια είπαμε πάμε. Τώρα θα δούμε τι θα πάμε φέτος. Πάντως είσαι στο μουσικό στοιχείο της εκπομπής, δίνεις βήμα σε αρκετά άγνωστα σε εισαγωγικά συγκροτήματα. Σε μερικά, ναι, ναι. Σε μερικά. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή έχονται χιλιάδες. Τα οποία προφανώς δεν γίνεται να ευχαριστούν όλα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στη μουσική. Όσον αφορά τώρα τους αναγνώστες σε μουσικοβαγόνι.com, θα ήθελες να αφήσεις τον επίλογο για σένα, να τους προτείνεις κάτι όσον αφορά τη ζωή, τη συνουσία που είπες, οτιδήποτε άλλο. Προτάσεις για τη συνουσία δεν κάνω. Έχω ξεχάσει πώς γίνεται. Λοιπόν,
Δεν ξέρω τώρα τι πρόταση, επίλογο κλπ. Θέλω να πω ότι το μουσικό βαγόνι ασχολείται κυρίως με τη μουσική, όπως καταλαβαίνω. Ξεκίνησε ως μουσική εκπομπή. Ωραία. Και... είναι μουσικό site κατά κύριο λόγο. Είναι πολιτιστικό site. Ωραία. Είναι το μοναδικό στον Βελεστίνο που ασχολείται με τα νέα από τον Δήμο μέχρι τις εκδηλώσεις, μέχρι σένα, μέχρι την τοπική ομάδα Ρίγας Περαίος που ανεβήκαμε και γάμα εθνική. Εξαρτήρια, ωραία. Και προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Ωραία. Γιατί στη ζωή χρειάζεται μουσική και το βαγόνι είναι που μας ταξιδεύει. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει, γιατί σήμερα είμαστε την υπαρξή, το δω όπως μπορούσα να το τσεκάρω αύριο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος το βλέπω να γίνονται τέτοιες δουλειές σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να είναι όλο το ίντερνετ μεγάλη δημοσιογραφική οργανισμή, ας πούμε. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρχουν κύτταρα, τα οποία να... από τα οποία βγαίνει ο ζωμός, βγαίνει ο χυμός, που είναι ο πολιτισμός. Το μοναδικό πράγμα. Τολμώ να πω το πλέον. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη του κλητήρες. Εγώ ευχαριστώ, φίλο μου, να καλή πτυχή, ας πούμε, και να έχεις πλούσιμο. Και εγώ πάμψουμε το ποτό μας εγώ. Εσύ και εγώ έφερα το νερό μου. Ένα νερό λίγο, κύριε Βαγγελιό, μπορώ. Ευχαριστώ.